Καλησπέρα, Τζόρτζ. Καλησπέρα. Σε ακόμα ένα ποδοσφαιρικό ραντεβού. Νέο στέκι, έτσι. Σ' αρέσει εδώ όπως τα βλέπεις. Τρέλα, τρέλα, όπως λέει και ένας φίλος. Πώς αισθάνεσαι όμως να είσαι ανάμεσα σε τόσους θρύλους? Αυτή τη στιγμή που είμαι δίπλα σου, αισθάνομαι σιγουριά, δεν με πειράζει. Δεν νιώθω μια παντού. Είναι κάπως, περίεργα, θα το συνηθίσουμε. Brian Clough. Ζλάταν. Υπάρχουν και κάποιοι άγνωστοι, γνωστοί όμως. Έτσι, τους ξέρει ο κόσμος. Τους ξέρει πιο πολύ από τα γραπτά τους. Εδώ μέσα από αυτό το στούντιο θα τους γνωρίσει και σαν εικόνα. Ξεκινάμε με Σάββατο μεσημέρι, όπου ξεκινάνε τα δύσκολα για τον Ζωσέ. Ίσως τα πιο δύσκολα, εκεί που κυνηγάει το ρεκόρ, έχει να αντιμετωπίσει κάτι παλιούς δαίμονες. Ατάκα. Όταν βλέπουν τις μπλούζες της Chelsea, παίζουν το καλύτερο τους παιχνίδι. Με τις άλλες ομάδες, απλά φιλικά. Ναι, το είπε. Είδα τη μεγάλη ατάκα, αναφερόμενο στο match με την Newcastle στο St. James Park, αύριο το μεσημέρι 3 παρατέταρτο. Να πούμε ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ και ο Ζωσέ Μουρίνιο. Σε 4 αγώνες μετρά 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Και αύριο είναι. Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο που στην Αγγλία. Ναι, ακριβώς. Και είναι σημαδιακό το αυριανό match, γιατί πάει να σπάσει ένα ρεκόρ. Να σπάσει το δικό του ρεκόρ των 23 διαδοχικών αγώνων χωρίς ήττα. Αν τους κάνει 24, πιστεύω θα καθαρίσει και το πρωτάθλημα. Δεν είναι όμως αυτό το μοναδικό παιχνίδι. Όχι, είναι το καλύτερο παιχνίδι από Αγγλία. Το πολύ δυνατό match, ακόμα ένα δυνατό match, δεν είναι το City Everton, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την Everton, αλλά δεν τη θεώρησε εμπορική ούτε τη City, οπότε. Ας παίξουμε, όχι, City, έχουμε εμπορικά, όχι ποιοτικά όπως είναι η Everton. Ας παίξουμε λοιπόν όπως είπες και να πάμε στο μάτς της Δευτέρας όπου η Southampton υποδέχεται τη United. Φωτοβολίδα θα δείξει. Ο Κούμαν έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Έκανε ένα Φωτοβολίδα όχι, γιατί άμα είδες το παιχνίδι με την Arsenal. Ναι, το είδα το μάτς. Έτσι όπως κέρδισε, όπως νίκησε η Arsenal στο τέλος, δείχνει ότι. Εντάξει, έχει έναν απίστευτο goalkeeper, έτσι. Έχει έναν απίστευτο goalkeeper, ο οποίος έβγαλε τα πίστη. Στην ομάδα κι αυτός. Θα δείξει λοιπόν σε αυτό το μάτς αν έχει την ισορροπία, έχει την ψυχραιμία να κρατήσει κόντρα σε μεγάλες ομάδες. Γιατί όταν ήρθαν τα δύσκολα, η ομάδα κάπου μπλόκαρε. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή παίζει κοντά σε μια United η οποία προέρχεται από διαδοχικές νίκες. Η ψυχολογία είναι στα ύψη. Πάρτι προχθές και πολλά χαμόγελα. Ναι, και αυτή με τη σειρά της όμως θα πρέπει να επιβεβαιώσει κοντά σε μια καλή ομάδα το ότι έχει μπει στην τετράδα και ότι μπορεί να συνεχίσει. Ακριβώς. Εκεί πέρα, σε αυτό το πρόβλημα το επιθετικό που φάνηκε στο προηγούμενο μάτς πιστεύω δεν θα υπάρχει τη Δευτέρα το βράδυ. Γιατί ο Ρούνεϊ μπαίνει κανονικά, προπονήθηκε και είναι έτοιμος. Όπως και ο Φαλκάου είναι κομπλέ. Οπότε αν έβλεπες μάλιστα τα σημερινά δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου, θα έβλεπες και το Φαν Χάλ με ένα πλατή χαμόγελο στο προπονητικό κέντρο, αφού είχε αγκαλιά το Ρούνεϊ από μια πλευρά και τον Φαλκάο, στους οποίους στηρίζει πολλά. Να πάμε λίγο και στην Ισπανία, όπου δεν υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι. Υπάρχει ντέρμπι όμως, τοπικό ντέρμπι, το Μπαρσελόνα Σπανιόλ. Ήταν κάποτε ντέρμπι. Έτσι. Βασικά ποτέ δεν ήταν ουσιαστικά από όσον αφορά την δυναμικότητα των ομάδων, αλλά με κάποιο τρόπο η Ισπανιόλ πάντα την κόντρα την Μπαρσελόνα στο παρελθόν. Τη έχει στερήσει και πρωταθλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση και η Μπαρσελόνα, εάν νικήσει την Κυριακή, την υποδέχεται την Ισπανιόλ, εάν νικήσει, θα είναι η πρώτη φορά σε 115 χρόνια ιστορίας, μεταξύ τους ιστορίες που θα είναι 6 μάτς. Για την ακρίβεια, θέλει να μην δεχτεί γκολ η Μπαρσελόνα για να κάνει σερί 6 αγώνων χωρίς να έχει δεχτεί γκολ με την Ισπανιόλ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και κάτι για τους φίλους της Ρεάλ, αν νικήσει η Ρεάλ τη Θέλτα, παίζει Σάββατο βράδυ 9 η ώρα, εντός έδρας την υποδέχεται τη Θέλτα, θα φτάσει 18 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θα σοφαρίσει το ρεκόρ που διατηρεί η Μπαρσελόνα. Καμία άλλη ισπανική ομάδα δεν έχει κάνει 18 σερί νίκες ποτέ. Και πάει για να συνεχίσει να κάνει το ρεκόρ μόνη της. Και έχουμε και στη Γερμανία. Derby, καλό μάτς. Bayern Leverkusen. Αύριο το απόγευμα. Θα συνεχίσει. Η Bayern δεν έχει τηθεί στη Γερμανία από τον Απρίλιο. Την είχε νικήσει η Dortmund. Πιστεύεις ότι έχει βάσει αυτό που είπε ο Ρότζερ Σμιτ, ο προπονητής της Leverkusen, ότι εμείς πάμε εκεί ελπίζοντας να σταματήσουμε αυτό το σερί? Όχι. 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 Έτσι απλά. Έτσι απλά. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ δεν το πιστεύω. Αλήθεια σου λέω. Να,
να ιτηθεί η Bayern, όχι, αλλά την είδαμε τη Χέρτα εκτός έδρας, όπου έπαιξε ένα ημίχρονο καταπληκτικό ποδόσφαιρο και στο δεύτερο σίγουρα έπρεπε να έχει ισοφαριστεί. Είναι σε περίεργη φάση τώρα χωρίς τον Λαμ και η απουσία του Αλάμπα είναι σημαντική. Η Leverkusen έχει σκαμπανεβάσματα στη χρονιά. Μία παίζει καλά, τώρα ανοίξει 5-1 την Κολονία. Ναι, στο άλλο παιχνίδι δεν παίζει, δεν ξέρω. Χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω να πικάρω τους φίλους του Μπάγκεν, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να σταματήσει και αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει. Όλοι το θέλουμε. Ναι, ακριβώς. Βλέπουμε την Dortmund να παραπέει. Θέλουμε για κάποιον αντίπαλο να υπάρχει. Dortmund με Wolfsburg δύσκολο να κάνει την υπέρβαση. Οπότε ας ελπίσουμε τουλάχιστον. Dortmund στην τελευταία θέση θα ξεκολλήσει σε αυτή την αγωνιστική. Ελπίζουμε.